πρώτο που νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε επισήμως να μας έρθει η σύμβαση που έχει κάνει το ξενοδοχείο Ηλιόχαρη. Την έχει κάνει είτε με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, είτε απευθείας με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Χρειάζεται για να δούμε όλους τους όρους, τι έχουν συμφωνήσει και επίσης να ξέρουμε και πότε λύγει η σύμβασή τους. Άρα να επιβεβαιώσουμε ότι αν όντως είναι μέχρι τον Μάρτιο ένα τετράμινο όπως εικάζεται, να το έχουμε επίσημα να δούμε τι γίνεται και εάν είναι μέχρι τον Μάρτιο, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην επεκταθεί. Διότι σε κάποιες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχει επεκταθεί η σύμβασή τους. Μετά, άλλο θέμα είναι το τι θα γίνει με τα παιδιά. Επικοινώνησα με κάποιους δημάρχους στην χώρα όπου είχαν παρόμοια ζητήματα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά πήγανε στα σχολεία τους, σε κάποιες άλλες δεν πήγανε και απλώς παραμείνανε στους χώρους για να ξεχυμονιάσουν, για να το πω με αυτόν τον τρόπο. Άρα πρέπει να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση και για το τι θα γίνει με τα παιδιά. Αυτό ο Δήμαρχος απαιτεί συνάντηση με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ... Γενικό γραμματέα. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, να μην το γενικό γραμματέα στο σωτήριο. Επίσης, εγώ αυτό το οποίο θα ζητούσα για όσο καιρό βρίσκονται εδώ πέρα κάποιοι μετανάστες να ζητήσουμε και την ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος. Νομίζω ότι εύλογο είναι για πάρα πολλούς λόγους. Ούτως ή αλλιώς και χωρίς να υπήρχε αυτό το θέμα, είναι ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας το οποίο όλοι το υποστηρίζουμε. Θα πρέπει να δούμε το κομμάτι της δημόσιας υγείας. Δεν θέλω να δρομοκρατήσω. Οι περισσότεροι δήμαρχοι με τους οποίους μίλησα μου είπαν ότι ειδικά τα παιδιά είχαν δελτίο, ήταν εμβολιασμένοι. Αλλά αυτό το οποίο ουσιαστικά δημιούργησε ήταν αυξημένη κίνηση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Πράγμα το οποίο είναι εύλογο. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα για όσο καιρό είναι εδώ πέρα οι μετανάστες. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα από σήμερα να ζητήσουμε συνάντηση στο Υπουργείο. Καλό θα ήταν να ήταν και ο κύριος Βίτσας και οι τοπικοί βουλευτές δήμαρχε. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και μια συζήτηση σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον στα όρια του Δήμου, όπου να καλέσετε όλους τους ξενοδόχους και να συζητήσετε μαζί τους ώστε να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους, να μην βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε ευνηδιασμούς τέτοιου τύπου. Και νομίζω, Δήμαρχε, ότι θα έπρεπε πάλι άμεσα να καλέσεις όλους τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στον Δήμο Λουτρακίου Καραγόρας γίνεται δώρο για να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Αλλά το βασικότερο και αυτό για το οποίο επιμένω είναι ότι πρέπει να έχουμε την σύμβαση, να ξέρουμε τι ακριβώς μας γίνεται. Είναι απαράδεκτο να έχουν έρθει τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα, δυστυχισμένοι άνθρωποι θα πω εγώ, χωρίς να ξέρουμε τους όρους με τους οποίους έχουν έρθει.